Ακόμα πιο δυναμική είναι πλέον η παρουσία στελεχών από την Κρήτη στη νέα Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, με τον Λευτέρη Αυγενάκη να ανανεώνει τη θητεία του στη θέση του γραμματέα, κάτι το οποίο αποτελούσε και εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με 6 στελέχη από το νησί να έχουν στο εξής λόγο και ρόλο στο όργανο του κόμματος. Συγκεκριμένα στη νέα Πολιτική Επιτροπή του κόμματος εξελέγησαν ο Νίκος Κεφαλογιάννης, ο Λευτέρης Ζερβός, ο Μανώλης Γαγάνης, ο Μανώλης Χερέτης, ο Στέλιος Πανουδάκης και ο Νεκτάριος Παπαβασιλείου. Η ισχυρή κριτική παρουσία στο ανώτατο συλλογικό όργανο της μεγαλύτερης κεντροδεξίας παράταξης της Ευρώπης, την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αποτελεί πηγή υπερηφάνειας για όλους μας και επιβράβευση των κοινών μας αγώνων. Αποτελεί εχέγγυο όπως η Κρήτη είναι προτεραιότητα για την επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Κρήτη TV βρέθηκε στην Αθήνα και κατέγραψε λεπτό προς λεπτό τις εργασίες του 12ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, που βασικό στόχο είχε να σταλεί το μήνυμα ότι η γαλάζια παράταξη είναι έτοιμη να κερδίσει τις επόμενες εκλογές. 3.000 σύνεδροι και 2.000 παρατηρητές συμμετέχουν στις εργασίες του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με φόντο και την μακρά προεκλογική περίοδο που διανύουμε. Μέσα από την Κρήτη TV, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έστειλε το μήνυμα ότι η Κρήτη θα πρέπει να παραμείνει όρθια και γαλάζια. Η Κρήτη δίνει δυναμικό παρόν σε εργασίες του Συνεδρίου. Όλη η Ελλάδα και η Κρήτη, ασφαλώς. Αλίμονο. Έχετε στείλει ένα μήνυμα. Στην Κρήτη. Όρθιοι και γαλάζιοι, όρθιοι και γαλάζιοι. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας χαρακτηρίστηκε από μια διαφορετική προσέγγιση στην διεξαγωγή του, με παράλληλες δράσεις και πρωτοβουλίες που στόχο είχαν να δοθεί ένα ελεύθερο βήμα στους συνέδρους. Δεκάδες ήταν τα workshops τα οποία πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 12ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Workshops με επίκεντρο την ανεργία, την νεανική επιχειρηματικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα μίντια. Είναι το συνέδριο με το οποίο οργανωνόμαστε, ενωνόμαστε, ανασυγκροτούμαστε. Στελέχη του κόμματος μέσα από την Κρήτη TV υποστήριξαν ότι η Νέα Δημοκρατία φέρνει στην πολιτική μια διαφορετική πρόταση με βάση μια κοινωνική ατζέντα. Είναι ένα συνέδριο που απευθύνεται σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, χωρίς καμία εξαίρεση, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι εδώ για να ενώσει όλο τον ελληνικό λαό. Προτάσουμε μια άλλη πρόταση για να αφήσουμε πλέον τα μνημόνια πίσω μας, όχι όμως τα μνημόνια όπως θα έχει αφήσει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος ΣΥΡΙΖΑ, για να μπορέσει η χώρα τελικά να ξεπεράσει αυτή την τεράστια δεκαετή ύφεση. Η κοινωνία αντιλαμβάνεται, αποδέχεται και υποστηρίζει το όραμα και το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη για την επόμενη μέρα. Απαιτείται στιβαρότητα, ισχυρή πολιτική ηγεσία, πολιτική βούληση, σχέδιο και αποφασιστικότητα.